Σύντροφοι και συντρόφισσες, ο προλαλής σας, ο σύντροφος Φάνης, μου απάλλαξε από πολλά σημεία που είχα να αναφερθώ στη σημερινή συγκέντρωση. Ύστερα από αυτό, εγώ βρήκα για καλύτερο ζήτημα να επιλέξω μερικά σημεία από γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή», τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά. Παράδειγμα, γνωστά είναι εδώ η περίπτωση των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή, γνωστό είναι για το δίστομο, για τα Καλάβρετα και μερικά άλλα γεγονότα. Εγώ σημείωσα εκείνα που και με συγκίνησαν, αλλά και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν γνωστά σε όλους μας. Τώρα, είναι γνωστό ότι το κόμμα πάντα σκέφτονταν να τιμήσει τους νεκρούς που έπεσαν σε διάφορες φάσεις του αγώνα της εργατικής τάξης και γενικότερα του λαού. Θυμάμαι έφηβος που ήμουν το 1944, επονίτες και εφεδροελασίτες, το φθινόπωρο άρχισε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουμε στην επαρχία ονόματα γνωστών αγωνιστών που σκοτώθηκαν στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης. Δυστυχώς ήρθαν τα γεγονότα του Δεκέμβρη και σε συνέχεια ύστερα από τη συμφωνία της Βάρκεζας η Λευκή Τουρκοκρατία και η δουλειά αυτή σταμάτησε. Αλλά το κόμμα πάντα σκεφτόταν τους νεκρούς και ήθελε να τους τιμήσει. Έγινε μια προσπάθεια αυτή στο εξωτερικό, αλλά με λίγα ονόματα, γιατί δεν υπήρχαν και οι δυνατότητες. Τώρα όμως, μετά από τη μεταπολίτευση, δημιουργήθηκαν τέτοιες δυνατότητες και έβαλε μπρος το κόμμα να πραγματοποιήσει αυτό το ιερό χρέος. Στις 3 Πρώτου 87, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και η Συντακτική Επιτροπή του Μαρτυρολογίου απευθύνθηκαν προς όλες τις κομματικές οργανώσεις και στα παραρτήματα τα αντιστασιακά με την υπόδειξη να συγκεντρώσουν στοιχεία από νεκρών που έπεσαν σε διάφορες φάσεις του αγώνα. Λοιπόν, όταν αρχίσαμε αυτή τη δουλειά, εκατοντάδες οργανώσεις και χιλιάδες, μπορώ να πω, μονομερείς αγωνιστές έστειλαν στοιχεία τέτοια στη σύνταξη και άρχισε η δουλειά. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες πώς χωρίσαμε τις περιόδους κλπ. Στη δουλειά αυτή την επιμέλεια την καλλιτεχνική την είχε ο αείμνηστος ζωγράφος ο Γιώργος Βαρλάμος και στη συνέχεια η συντρόφισσα Εύα Μελά, ζωγράφος και χαράκτρια. Άρχισε η δουλειά, όμως ανάμεσα στα στοιχεία υπήρχαν και ορισμένες ελλείψεις και ορισμένα ζητήματα που έπρεπε να τα προσέξουμε. Γιατί ορισμένοι έστελναν μόνο τα ονοματιπώνυμα και το χωριό, αλλά δεν έστελναν λεπτομέρειες. Τι ήταν ο αγωνιστής που έπεσε, από πού ήταν, πού ανήκε, ποιοι τον σκότωσαν, πότε τον σκότωσαν και λεπτομέρειες. Το βιβλίο «Έπεσαν για τη ζωή» εξυπηρετεί και μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, σε μικρογραφία γράφει την ιστορία
του κόμματος και των αγώνων της εργατικής τάξης και του λαού. Γιατί δίπλα σε κάθε νεκρό, εκεί που βρήκε στοιχεία, γράφηκε και κάτω από ποιες συνθήκες έπεσε ο νεκρός ή έγινε η μαζική εκτέλεση. Σε αυτή τη δουλειά πρέπει να εξάρω εδώ μερικά ονόματα που είχαν μεγάλη ανταπόκριση και μας έστειλαν στοιχεία. Αναφέρουν τον Γιώργο Λογοθέτη, ίσως να ζει γιατί ήταν παλιός αγωνιστής, από τη Λευκάδα. Μας έστειλε 150 περιπτώσεις από εκεί, οι οποίες ήταν τόσο καλά γραμμένες, έτοιμες για το τυπογραφείο. Αναφέρω τον Χρήστο Κοσμίδη, στέλεχος του κόμματος από την Κάτω Αμπέλα Σερών και αξιωματικό του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού και αγωνιστή της παρανομίας μετά από τον εμφύλιο. Μας έστειλε 700 βιογραφικά αγωνιστών και καταλήγω στο Χρήστο Παπαϊωάννου, συνταξιούχο ναυτεργάτη, ο οποίος επί 10 χρόνια έψαχνε να βρει πού βρίσκεται θαμμένος ο αδερφός του, αξιωματικός του Δημοκρατικού Στρατού, ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Δεν άφησε πόλη και χωριό της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας που να μην γυρίσει και να μην μιλήσει, να ψάξει για να βρει τον αδερφό του. Και τελικά κατόρθωσε να βρει το σημείο όπου ο μοναρχοφασισμός 50 αναπήρους του Δημοκρατικού Στρατού στην περιοχή Σκοπιά του νομού Λαρίσης τους έπιασε και τους εκτέλεσε. Ένας γλίτωσε από αυτούς, ο οποίος έτυχε να βρεθεί ένας λοχαγός του αστικού στρατού που πριν από μερικούς μήνες ήταν εχμάλωτος του Δημοκρατικού Στρατού και τον φύλαγε ο δικός μας του Δημοκρατικού Στρατού και ήταν ευχαριστημένος γιατί όπως θα έχετε ακούσει ο Δημοκρατικός Στρατός δεν κακομεταχειρίζονταν τους εχμαλώτους. Λοιπόν, εκείνος σώθηκε χάρη σε αυτόν τον λοχαγό, θα τον έσωσαν γι' αυτόν. 50 λοιπόν είναι σφαγμένοι σε αυτή την περιοχή και μας έστειλε και 1000 βιογραφικά τα οποία κάθεσε στη Λάρισα στις εφημερίδες εκεί τις τοπικές της περίοδου του 49, έβγαλε τα ονόματα και μας τα έστειλε. Φυσικά εμείς τα διασταυρώσαμε με ό,τι στοιχεία είχαμε και κυρίως με τις καρτέλες του Δημοκρατικού Στρατού και συνεχίσαμε τη δουλειά. Πρέπει να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνούσαμε με εκείνους τους αγωνιστές που μας έστειλαν με ελλειπή στοιχεία. Και όταν τελικά δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία, τις περιπτώσεις που ήταν με ελλειπή στοιχεία, τις δημοσιεύσαμε στον 8ο τόμο, τον τελευταίο. Δύο λόγια για τις πηγές. Οι πηγές που είχαμε για τη δουλειά μας, εκτός από αυτά που πήραμε από τις κομματικές οργανώσεις και τις αντιστασιακές, διαβάσαμε 500 βιβλία που γράφηκαν με θέμα αντίσταση και δημοκρατικό στρατό, διάφορες αφηγήσεις. Δεν έχει σημασία, ήταν και ορισμένα που δεν τα έγραψαν αγωνιστές, ωστόσο όμως μέσα στις σελίδες βρίσκαμε ονόματα. Ακόμα βρήκαμε ονόματα και στα βιβλία που έβγαλε η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, όσους τους ανάφερε, από εκεί τους πήραμε και τους καταγράψαμε. Εκείνο που δεν μπορέσαμε ακόμα να καταφέρουμε είναι ότι οι αγωνιστές 250 με 300 που δολοφονήθηκαν
στις 29 του Φλεβάρι το 1948, με 1η Μάρτη 1948, στη Μακρόνησο 250 με 300 νεκροί μεταφέρθηκαν. Μας είπε και άνθρωπος ο οποίος τους μετέφερε, αλλά δεν ήθελε, δεν ήξερε τα ονόματά τους, αλλά ούτε και ήθελε να γράψω με το όνομά του. Τους μετέφεραν βόρεια της Μακρονήσου και τους ρίξαν στη θάλασσα. Εδώ τώρα είναι, έχουμε κυβέρνηση που μπορεί να ψάξει λίγο στα αρχεία, αλλά δεν ενδιαφέρεται, ενδιαφέρεται για το θεατίνε να κάνει ορισμένες εμφανίσεις, να πάρει λίγα λουλούδια εδώ στο σκοπευτήριο. Εδώ έχουμε λοιπόν υπόθεση 250 με 300 αγωνιστές που δολοφονήθηκαν. Δεν κάνει τίποτες και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε και είμαι βέβαιος ότι το κόμμα θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει και με τη βοήθεια όλων μας να βρούμε κάποια άκρη και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα για να ξέρουν και οι συγγενείς τους ότι βρίσκονται σε αυτό το εγκληματικό έργο των μοναρχοαυτιστών. Ένα άλλο θα ήθελα να πω ότι καθώς ασχολήθηκα με αυτά τα ζητήματα των νεκρών αγωνιστών, γνώρισα πολλές περιπτώσεις που δεν τις ήξερα. Και μερικές θα σας τις παρουσιάσω για να δείτε και εσείς οπωσδήποτε που δεν θα έχετε τύχει να τις ξέρετε. Αυτό με βοήθησε να μάθω, παράδειγμα για τον Αϊστράτη. Στον Αϊστράτη τι έγινε. Εγώ ήξερα για τη δραπέτευση των αγωνιστών του 1943 από τον Αϊστράτη. Δεν ήξερα ότι 40 περίπου αγωνιστές θανατώθηκαν εκεί πέρα. Και ξέρετε πώς. Ξέρετε, οι εξόριστοι δεν σταματούσαν και να περιμένουν έτοιμη τροφή προς το ζήν. Στον Αϊστράτη κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν, να φτιάξουν κήπους, να έχουν μερικά ζώα, σιτηρά κλπ. Και να έχουν τροφή κανονική. Λοιπόν, επειδή ο εχθρός μάζευε ό,τι μπορούσε, πήγε ένας καλόγερος ονόματι Αμφιλόχιος και με το χαμόγελο τους λέει, παιδιά μου, να σας βοηθήσω κλπ. Δώστε ό,τι έχετε να τα πάω στο μοναστήρι να τα κρύψω και σιγά σιγά όταν θα τα χρειάζεστε να τα παίρνετε. Αφού πήρε τα γουρνάκια, άλλα ζώα, σιτηρά κλπ. Κλπ. Τα πούλησε, έκανε το κουμάντο του και εδώ και δεν έδινε καμιά σημασία. Όταν πήγαν να ζητήσουν, τους είπε δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, πόσο εσχρά βρέθηκε εν ονόματι της Εκκλησίας να κάνει τους εξόριστους να τους φτάσει σε αυτό το σημείο που πέθαναν από την πείνα. Και χάρη στην πάλη που έγινε εδώ στην Αθήνα, ύστερα από τη μεγάλη καταστροφή του Αϊστράτη, κατόρθωσε να πάει ο Ερυθρός Σταυρός να τους βοηθήσει για να επιζήσουν και το 1943 με την πρώτη ευκαιρία να δραπετεύσουν. Το βιβλίο αυτό, όπως σας είπα, έχει συνοπτική ιστορία των αγώνων. Ανάμεσα στα άλλα, πρέπει να δούμε και τούτο το σημείο. Ξέρετε ότι οι αντίπαλοι μας, αλλά και ορισμένοι οπορτουνιστές κλπ, μιλάν για τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον αναφέρουν σαν γέρο της Δημοκρατίας. Ποιας Δημοκρατίας? Γέρος της Πανουργίας και της Ίντριγας ήταν ο Παπανδρέου. Και ό,τι τραβήξαμε, ο ελληνικός λαός τράβηξε με τα Δεκεμβριανά κλπ, ήταν έργο δικό του. Λοιπόν, θα δούμε την προσπάθεια που έκανε
η αντιστασιακή ηγεσία για την ενότητα του αγώνα. Δύο λόγια ακόμα για τον Παπανδρέου, για να τελειώνουμε με τον Παπανδρέου. Ο Πυρομάγλου, υπαρχηγός του ΕΔΕΣ, το 1944 μετά από το Λίβανο, άλλη συμφωνία και αυτή που ήταν ετεροβαρής ενάντια μας, συναντήθηκε με τον Παπανδρέου, γιατί έγινε πρωθυπουργός. Ενώ σε μας έλεγε, όταν πήγαινε το ΕΑΜ και τον έλεγε, έλα να βγεις στην ΠΕΑ, να σε δώσουμε και το Προεδρελίκη, έλεγε καλά, ακόμα δεν είναι καιρός. Ενώ μεταξύ έγραφε στο Κάιρο γράμματα και έλεγε ότι άμα θα έρθω στο Κάιρο και μου φτιάξει πρωθυπουργό, θα φροντίσω να επιστρέψει ο βασιλιάς. Ο Παπανδρέου, κάθε φορά λοιπόν που πήγαιναν οι δικοί μας, έλεγε ακόμα δεν είμαι έτοιμος και ένα βράδυ με το υποβρύχιο μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Εκεί τώρα μετά από το Λιβανό ανταμώσε το Πυρομάγλου και του λέει πώς μπορούμε, δηλαδή το 1944 γίνεται αυτό την άνοιξη, πώς μπορούμε να καταστρέψουμε τον Ελλάς. Να του λέει ο Πυρομάγλου, δεν είσαι στα καλά σου, ο ΕΔΕΣ να μπορέσει να καταστρέψει, να διαλύσει τον Ελλάς. Να πούμε ακόμα ότι ο Πυρομάγλου, αυτά που σας λέω τώρα, τα δημοσίευσε το 47, που ήταν φρέσικα σε βιβλίο του και δεν τα διέψευσε κανένας. Λοιπόν, τότε λέει, αφού δεν μπορείς εσύ, θα κοιτάξω όλος. Θα τον διαλύσω τον Ελλάς, με ποιον, με τους Άγγλους. Δηλαδή, το είπε καθαρά από τότε, προετοιμάζονταν για το Δεκέμβρη. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Ακούει τη βλακεία που λέει άλλος γέρος της Δημοκρατίας και τα πιστεύει. Λοιπόν, για να δείτε τι προσπάθεια έκανε η ηγεσία. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω. Οι προσπάθειες του ΕΑΜ Ελλάς για την επίτευξη της ενότητας στην πάλη κατά των κατακτητών, όπως είναι γνωστό, δεν περιορίστηκαν μόνο στις προτάσεις προς τα πολιτικά κόμματα, στην κατοχή. Στις 31 Δεκέμβρη 1942, σε συνάντηση αντιπροσωπείας του Ελλάς και του ΕΔΕΣ στο μοναστήρι Μελάντες του χωριού Βέλιστα Άρτας, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ελλάς, Άρης Βελοχιώτης, πρότεινε στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΕΔΕΣ, Ναπολέοντα Ζέρβα, την ενοποίηση σε ισότιμη βάση των δύο οργανώσεων και ανταρκτικών στρατών, παρόλο που ο Ελλάς την εποχή εκείνη είχε πάνω από 6.000 αντάρτες, από τους οποίους οι 4.000 περίπου ήταν μόνιμοι, ενώ ο ΕΔΕΣ είχε, δεν ξεπερνούσε τους 200. Η πρόταση του Ελλάς δεν έγινε δεχτή από την αντιπροσωπεία του ΕΔΕΣ, δεν ήταν άσχετη με την παρουσία του Βρετανού πράκτορα Woodhouse, Chris, όποιοι τον γνώρισαν, στο μέρος όπου διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις. Το ίδιο αρνητική ήταν η απάντηση που δόθηκε στο ΕΑΜ στην Αθήνα από τον Γιώργο Παπανδρέου και άλλους πολιτικούς ηγέτες όταν τους έγινε πρόταση για ενότητα του αντιστασιακού αγώνα. Συνεπώς μην μιλάνε ότι το ΕΑΜ μονοπωλίασε τον αγώνα. Από την πρώτη στιγμή τους πρότεινε να συνεργαστούμε και ειδού λοιπόν το αποτέλεσμα. Πολλές φορές, πολύ σωστά, μιλάμε για ταγματασφαλίτες, γερμανοτσουλιάδες κλπ. Ο νέος που τα ακούει δεν μπορεί να ξέρει. Καλά, σου λέει γερμανοτσουλιάς, ήταν με τους Γερμανούς. Για να δούμε λοιπόν πώς έδρασαν. Η υπόθεση είναι να δούμε πώς έδρασαν οι ταγματασφαλίτες, οι συνεργάτες των Γερμανών.
καλά τους λέμε, αλλά εδώ να δούμε λεπτομέρειες. Μια περίπτωση που πολύ με συγκίνησε, που μοιάζει με τον Ναπολέοντα Σουχατζίδη. Χαρακτηριστικό της θηριωδίας του κατακτητή ήταν και το ότι ανάμεσα στους εκτελεσμένους ήταν 4 αδέλφια, επίσης άλλα 3 και άλλοι, από άλλη οικογένεια, ένας πατέρας και 2 γη. Η γερμανική ανακοίνωση περιλάβαινε μόνο 100 άτομα για το μονοδέντρι. Οι υπόλοιποι 18 ήταν τσομπανόπουλα ή αγρότες που βρέθηκαν τυχαία στην περιοχή της Τριπολιτσιώτες, φυλακισμένοι που πήραν οι Δήμοι από τις φυλακές Τρίπολης. Οι καλύβαλοι ναζιστές οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα επιστήμονες, εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, απλούς ανθρώπους, ξεκλήρισαν ολόκληρες οικογένειες, ανάμεσά τους στελέχη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, όπως η Γιατράκος, πρόεδρος του Δικηγουργού Συλλόγου, Καρβούνης Χρήστος, χειρουργός, Ζερβομπεάκος, διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, όλοι τους μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Σπάρτης. Λοιπόν, τώρα για το δράμα αυτό, οι ταγματασφαλίτες επενέβησαν και ζητούσαν αντί 100 να σκοτωθούν, να εκτελεστούν 118. Δεμένοι 2-2 κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους η Γιατράκος, 2 αδέλφια Ανδριτσάκη, 3 αδέλφια Αλεμαγκίδη, 4 αδέλφια Τσιβανόπουλη και άλλοι αγωνιστές του ΕΑΜ. Φλογεροί πατριώτες που είχαν πιαστεί στον μπλόκο της 23 Οκτώβρη 1943 που έκαναν οι μασκοφόροι ταγματασφαλίτες του Λεωνίδα Βρετάκου μαζί με τα γερμανικά SS. Η εκτέλεση των 4 αδελφών Τσιβανόπουλου έγινε κατά πέτηση του Λεωνίδα Βρετάκου, του Γερμανού Τσουλιά. Σε έγγραφό του προς τους Γερμανούς που ζήτησαν τη γνώμη του, ύστερα από ενέργειες που έκανε ο δυστυχής πατέρας για να σώσει τα παιδιά του από την εκτέλεση, ο αρχηγός του τάγματος ασφαλείας Σπάρτης, Λεωνίδας Βρετάκος, έγραψε «Οι 4 ιοί του Τσιβανόπουλου όχι μόνο δεν πρέπει να απολυθούν εκ των φυλακών, απέναντίας δε απορούμε πως ούτε μέχρι σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί». Και συνεχίζει, οι μεν δύο Δημοσθένης και Ιωάννης είναι ενεργά μέλη του ΕΑΜ, οι δε έτεροι δύο, Σοκράτης και Παρασκευάς, ανήκουν στη μαχητική ομάδα ΕΑΜ ΕΠΟΝ. Λοιπόν, πήγαν τους 118 στο μονοδέντρι. Στο μονοδέντρι γιατί πριν λίγες μέρες ο Ελλάς είχε εξοντώσει μια φάλαγγα του εχθρού του Γερμανών. Λοιπόν, για να μην δεν το διαβάζω όλο, τα πολυβόλα είχαν στηθεί και όλα ήταν έτοιμα. Οι μελοθάνατοι πιάστηκαν χέρι-χέρι και άρχισαν να χορεύουν. Πάνω στο τραγούδι τα πολυβόλα τους στέρισαν. Τα κορμιά έπεφταν με το τραγούδι των ηρώων στα χείλη τους. Δίπλα στο δρόμο τα 117 κορμιά είχαν βάψει το χώμα με το τίμιο αίμα τους. Δεν απέμεινε παρά ο γιατρός όρθιος και γύρω οι σύντροφοί του κάτω να σπαρταρούν και το αίμα να κυλάει ποτάμι. «Εσύ θα ζήσεις», ακούστηκε να λέει ο Γερμανός αξιωματικός. «Όχι, δολοφόνοι, βάρβαροι, ζήτω το ΕΑΜ, ζήτω η ελευθεριά», ήταν η απάντηση του Καρβούνη. Ήξερε και γερμανικά, γιατί εκεί σπούδασε στη Γερμανία. Και τότε οι Ιούνιοι του έριξαν στα χέρια και στα πόδια. Ήθελαν να το κάνουν πιο μαρτυρικές, πιο βασανιστικές τις στερνές ώρες της ζωής του. Μα ο Καρβούνης δεν λογαριασε τον πόνο και αψηφώντας τους φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. «Φασίστες δολοφόνοι, η Ελλάδα θα ζήσει ελεύθερη. Ζήτω το ΕΑΜ», ήταν τα τελευταία του λόγια και έπεσε νεκρός δίπλα στα άψυχα κορμιά των συντρόφων του. Χαρακτηριστικό του ηρωισμού
και του υψηλού ήθους των 118 πατριωτών της Σπάρτης είναι και το γράμμα που βρέθηκε ματωμένο στην τσέπη του γάμα γιατράκου. Το είχε γράψει δύο μέρες πριν την εκτέλεση για να το στείλει σε κάποιον γνωστό του. Πάντως, από τη φυλακή έγραφε «Δεν βγαίνω, αν δεν βγουν και οι υπόλοιποι 299 από τους 300 που ήμεθα». Βλέπετε λοιπόν το πώς έβλεπαν τα στελέχη τη θέση τους μέσα στους άλλους αγωνιστές. Είμαι βέβαιος, όταν θα έρθει η ώρα μου, θα το πω στο εκτελεστικό απόσπασμα. Με την ίδια αδιαφορία και θα φωνάζω φεύγοντας «Ζήτω η λαϊκή δημοκρατία». Αυτά είναι λίγα περιστατικά από την εκτέλεση στο Μονοδέντρι. Τώρα μιλάμε, δεν θα σας βαστίξω περισσότερο και δεν θα πω αναλυτικά, σχετικά με την ενότητα. Με ποια ενότητα μπορούσε να γίνει όταν οι ίδιοι σε κάθε ευκαιρία κοιτούσαν πώς να χτυπήσουν τον Ελλάς. Τέτοια περίπτωση είναι στις 18 Οκτώβρη 1943 όταν ο λεγόμενος Εθνικός Στρατός σκότωσε 15 εφεδροελασίτες, ο ένας επέζησε γιατί τον πλάκουσαν τα πτώματα και μετά πήγαν και έγιναν ταγματασφαλίτες στην Τρίπολη. Αυτά τα λένε οι ίδιοι. Το Γενάρη του 1944, με εντολή του Άγγλου Μίλλερ, δολοφονήθηκαν περίπου 20 ελασίτες και αργότερα άλλοι 10, γιατί δεν γίνονταν όργανά τους. Αναφέρω λοιπόν το τελευταίο επεισόδιο ή μάλλον την τελευταία αυτοθυσία του Σαρτζετάκη ή Σαρτζένη Θόδωρου από τον Βαφέ από Κορώνου Χανίων, ιδρυτικό μέλος της ΠΟΕΝ, δηλαδή της Παγκρίτιας Οργάνωσης Ελευθέρων Νέων, που συγχωνεύθηκε συνεπών αργότερα. Ήταν σπουδαστής, μέλος του ΚΚΕ, στέλεχος της ΕΠΟΝ. Μετά από τον εμφύλιο, το 1951, ζούσε στην παρανομία, σε ένα πεγάδι δίπλα είχε φτιάξει μια κρυψώνα και από εκεί λοιπόν έβγαινε τα βράδια για να μοιράσει προκηρύξεις, είτε να έχει επαφές κλπ. Αυτός το 1953 τον βρήκε η ασφάλεια πεθαμένο στην κρύπτη του. Είχε αρρωστήσει και δεν βγήκε. Έμεινε λοιπόν, έκανε αυτοθυσία και θυσιάστηκε για να μην προδώσει το μέρος που κρύβονταν, γιατί το χρησιμοποιούσαν και για άλλους σκοπούς, και πέθανε. Το 1953 τον βρήκαν. Τελειώνοντας, θέλω να πω τούτο. Το κόμμα έκανε προσπάθεια, βγάλαμε τα βιβλία, φυσικά υπάρχουν κάπου αναγραμματισμοί κλπ. Που και προτείνω όσοι έχουν να γράψουν γύρω από τα ονόματα που θα διαβάζουν στα βιβλία και θέλει κάτι να συμπληρώσουν, νομίζω ότι οι σύντροφοι που βγάζουν το περιοδικό Εθνική Αντίσταση θα δώσουν τις σελίδες για να δημοσιεύονται εκεί ό,τι διορθώσουν, γιατί αυτά τώρα τα βιβλία δεν μπορούν να ξαναβγούν. Λοιπόν, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και δεύτερον, να μην σταθούμε σε αυτό, βγήκαν τα βιβλία, τα έχουμε στη βιβλιοθήκη κλπ. Πρέπει να τα ξεφυλίζουμε και κάθε χρόνο σε κάποια επέτειο να δημοσιεύουμε στον τοπικό τύπο, στην επαρχία πολλές φορές, ό,τι τους δίνουμε τέτοια υλικά, τα δημοσιεύουν διάφορες εφημερίδες, δεν έχει σημασία, και για να γίνουν χτήμα των απογόνων, χτήμα της νεολαίας, που δεν έχει ακόμα πολλές γνώσεις γύρω από τα γεγονότα και τη δράση του ηρωικού κόμματός μας. Αυτά ήθελα να σας πω και ευχαριστώ που με ακούσατε.